την έντονη ανησυχία τους αλλά και τον προβληματισμό τους μέσω της κάμερας της τηλεόρασης του Σέντερ εκφράζουν για το αλλιευτικό επεισόδιο που σημειώθηκε ανατολικά της Θράσου και πιο συγκεκριμένα στο Θρακικό Πέλαγος. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος την ίδια στιγμή κάνουν σαφή αναφορά και για την επέκταση της Natura. Γαλάζιο όλο μέχρι πάνω την Αλεξανδρούπολη απαγορεύεται. Με την καινούργια Natura. Με την καινούργια Natura απαγορεύεται. Το κομμάτι που επιτρέπεται να ψαρέψουν και οι Τούρκοι αλείς με τα αθέμητα μέσα που έχουν, αυτά που δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι αυτά που πρέπει να ψαρέψουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια ταφόπλακα στους Έλληνες αλείς. Έχει πέσει ήδη. Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω από πληροφορίες, το βράδυ είχαμε ένα αλλιευτικό επεισόδιο ανοιχτά της Θάσου. Όπου εμφανίστηκαν μερικά ολιγάριθμα. Τούρκικα αλλιευτικά και έριξαν δίχτυα σε, θα έλεγα, ελληνικά ύδατα, για να μην το εξειδικεύσουμε πάρα πολύ. Παρενέβη το λιμενικό, κινητοποιήθηκαν και κάποια αλλιευτικά από την περιοχή μας για να πάνε επί τόπου να δουν τι συμβαίνει. Και μετά από την παρουσία εκεί επί τόπου του σκάφους του λιμενικού σώματος, τα τουρκικά αλλιευτικά υποχώρησαν, μαζεύοντας και τα δίχτυα τους με την όποια ψαριά τους βέβαια. Ο Τούρκος αρχηγός του κράτους εδώ πέρα, πριν μερικούς μήνες, ο κ. Ερντογάν, βρέθηκε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και άνοιξε σειρά ζητημάτων και πολλά από αυτά που θεωρούσαμε ότι είχαν για πολλά χρόνια εγκαταλειφθεί από μέρος τους ή ίσως κάπως είχαν συμφωνηθεί και είχαν μπει σε μια σειρά και σε μια τάξη. Το ερώτημα είναι, τι αλήθεια επιδίωξε και τι πέτυχε το Υπουργείο Εξωτερικών τότε, ποιος ήταν ο στόχος αυτής της επίσκεψης του κ. Ερντογάν και ποια προετοιμασία υπήρξε, αν υπήρξε. Το αποτέλεσμα πάντως είναι μόνο αρνητικό. Το ίδιο ζήτημα, το ίδιο πρόχειρα και το ίδιο επιπόλαιο έχει κινηθεί και στο θέμα των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Μία υπερίφημη υπόθεση της επέκτασης των περιοχών Natura και στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του αλλιευτικού πεδίου του Βορείου Αιγαίου, στις θάλασσές μας δηλαδή. Λίγο η πρόσφατη υπουργική απόφαση για τις αδειοδοτήσεις αλίευσης τούνας, όπου η δική μας περιοχή αποκλείεται εντελώς, με αποτέλεσμα τα ψαράδικα της περιοχής μας να μην μπορούν να ψαρέψουν αυτό το συγκεκριμένο ψάρι, το οποίο, αν θέλετε, τροφοδότησε τη μεγάλη έκρηξη του εξαγωγικού εμπορίου σε επίπεδο ιχθυρών εδώ και δεκαετίες. Από τη μια μεριά έχουμε τα αλλιευτικά της Τουρκίας, τα οποία είναι έξω από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να φτάνουν μέχρι τα χωρικά ύδατα ανατολικά της Θάσου. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις περιοχές Natura, οι οποίες επεκτείνονται, και τα διαχειριστικά σχέδια των οποίων δεν ξέρουμε τι θα λένε όταν θα διατυπωθούν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια πολύ μεγάλη πίεση με απαιτήσεις τις οποίες θέτουμε και περιορισμούς προς τους ψαράδες τους δικούς μας. Οπότε αρχίζουμε να ανησυχούμε στο κατά πόσον θα είναι βιώσιμη αλία. Το Βορειοανατολικό Αιγαίο είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός ψαρότοπος. Είναι πραγματικά κρίμα από αυτόν τον ψαρότοπο να αποκλείονται οι Έλληνες ψαράδες. Οι οποίοι Έλληνες ψαράδες βέβαια αυτή τη στιγμή ασκούν το επάγγελμά τους με όρους κανονικής επιχείρησης, με μεγάλα σύγχρονα σκάφη στα οποία έχουν επενδυθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Είναι κρίμα λοιπόν εξαιτίας αυτών των δυσμενών εξελίξεων αυτή τη στιγμή όλο αυτό το πεδίο να φεύγει από τα χέρια τους και να μπαίνουν ανεξέλεγκτοι, μη υποκείμενοι σε ευρωπαϊκούς όρους, οδηγίες και κανονισμούς όσον αφορά τον τρόπο της αλίευσης. Μπορεί λοιπόν να είμαστε το πιο παραγωγικό αλλιευτικό πεδίο, δεν μπορούμε όμως να συνεχίσουμε έτσι με αυτούς τους όρους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για να μπορούμε να έχουμε προοπτική, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε για να έχουμε τον δικό μας αλλιευτικό στόλο, δεν μπορούμε γιατί φιλοξενούμε και όλους τους άλλους Έλληνες ψαράδες οι οποίοι από άλλες περιοχές έρχονται και ψαρεύουν εδώ.
Λοιπόν, κάτι θα πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει συνεννόηση με το Υπουργείο και βλέπετε ότι για δεύτερη φορά στο θέμα της αλλίας του τόνου μας έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση, μοιράζοντας στοχευμένα και με κριτήρια κατευθυνόμενα τις άδειες αλλίευσης του τόνου σε περιοχές οι οποίες είναι μακριά από μας, που οι δικοί μας οι ψαράδες πρωτοδίδαξαν την αλλία του τόνου, και προβληματίζομαι τι θα γίνει τελικά. Οι Τούρκοι ψαράδες στα νερά μας, στα ελληνικά και ευρωπαϊκά νερά, αποψηλώνονταν στην ουσία, αποψηλώνοντας από ψάρια και ιχθυρά τις ελληνικές θάλασσες, αφού όπως σας είπα αυτή δεν υπόκειται σε κανέναν ευρωπαϊκό κανόνα όσον αφορά το πώς θα ψαρεύουν ή πόσο ή μέχρι πόσο. Θεωρώ ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, αφορά την περιοχή, αφορά τους ψαράδες, αλλά και το θαλάσσιο οικοσύστημα του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου,